κόμμα μας, το κόμμα μας πρέπει να απελευθερωθεί. Εμείς από την Κυριακή δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Είμαστε αξιοπρεπείς, συνεπείς και τίμια απέναντι στον ελληνικό λαό. Τη Δευτέρα θα πέσουν οι μάσκες των δημαγωγών. Τέλειωσε το αστείο του ευκολογίου. Τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι στα μέτρα μας. Και ο δημαγωγός με την ακραία εθνολαϊκιστική ρητορία των εκλογών, κύριο Σαμαράς, που είχε το θράσος μετά τους νεκρούς του Παρισιού να πει ότι μην τους ακούτε αυτούς που μιλούν για ηθαγένεια, γιατί θα φέρουν περισσότερους τρομοκράτες στην Ελλάδα. Με τον κύριο Βορύδη που έλεγε δεν θα αφήσουμε την αριστερά να κυβερνήσει, διότι ό,τι πετύχαν οι παππούδες μας με τα όπλα, θα το πετύχουμε εμείς με την ψήφο μας. Απ' τη μια είχαμε αυτούς τους δεξιούς, ακροδεξιούς εθνολαϊκιστές, και από την άλλη ένα κόμμα που θέλει να λέγεται αριστερό, αλλά δεν έχει κανένα προεδρικό σχέδιο για την πατρίδα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους δύο υπάρχει μια λύση. Και είναι ένα Πασόκ, το οποίο είναι μικρό, δεν είναι ενωμένο όπως το παρελθόν, αλλά είναι εδώ και είναι περήφανο και αξιοπρεπές να δώσει τη μάχη της Κυριακής. Σύντροφοι, τώρα και μερικά χρόνια έρχονται διάφοροι στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και λένε εντάξει, υπάρχουν εύκολοι δρόμοι, έχουμε ενεργειακούς πόρους. Στα νότια της Κρήτης, βόρεια από εδώ, λίγο παρακάτω. Θα λύσουμε τα προβλήματα. Μην τους ακούτε αυτούς. Για λόγους συμφερόντων δεν ανοίγουν τα θέματα. Είναι όμως έτσι. Με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου, τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί που και με την προχθεσινή τιμή του πετρελαίου όλη αυτή η προσπάθεια ήταν δύσκολο να γίνει και χωρίς πραγματικά στοιχεία, απλά με θεωρητικές έρευνες. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πώς πείθουν ένα λαό ότι ξέρεις κάτι, μην προσπαθήσεις, υπάρχει εύκολος δρόμος. Σας κάψω να βρούμε χρυσάφι, λίγο παρακάτω έχει πετρέλαιο. Όλοι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι μπορεί με ένα εύκολο τρόπο να ξεπεράσουμε αυτά που ζούμε σήμερα, χωρίς προσπάθεια. Και αυτό είναι ένα άλλο δομικό ζήτημα. Ο στρεβλός δημόσιος διάλογος, η δημαγωγία και το παίξιμο στην πλάτη του ελληνικού λαού σε σχέση με θεωρητικά και φανταστικά σενάρια και βέβαια ο μύθος της υπονόμευσης. Πάντα μας υπονομεύουν. Λέει κανείς από την αριστερά, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον Τσίπρα να λέει για τον Παπανδρέου, για τον Βενιζέλο, για το Σιμίτι. Τι έχουν πει για το Σιμίτι? Είπε ποτέ ο Τσίπρας το όνομα Καραμαλής? Είπε ποτέ η αριστερά ότι τη χώρα τη χρεοκόπησε ο Καραμαλής το 2009? Γιατί? Δεν κάνει τίποτα στον ελληνικό λαό. Είπαν ότι το 4 η Ελλάδα είχε 3% έλλειμμα και 15,5% το 9. Ότι είχε 15,5% έλλειμμα στις υγειοτροφικές τρεξόν στον λαό το 8. Το μεγαλύτερο παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Γιατί το ξεχνούν? Θα σου πω αμέσως. Διότι οι άνθρωποι επένδυσαν στα δύο στρατόπεδα. Μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Και δυστυχώς και κάποιοι από το Πασόκ μπήκαν σε αυτό το παιδί. Ενώ τα στρατόπεδα στρόφι είναι άλλα. Είναι το στρατόπεδο των χρεοκόπων και των αντιχρεοκόπων. Και ρωτώ, ποιοι είναι αυτοί που ήταν στο πλευρό του Γιαννίτση όταν περνούσαμε το ασφαλιστικό για να έχουμε σήμερα 75 δισεκατομμύρια λιγότερο χρέος, σχεδόν όσο ήταν το PSI? Ήταν οι αντιχρεοκόποι που τους χτυπούσε και η αριστερά και η δεξιά του Καραμαλή και το μισό Πασόκ.